Λοιπόν, φίλε, φίλοι, δεν το είχα προαναγγείλει γιατί δεν έξερα κύριε Καζάκη, αν θα είστε. Οκ, okay, με την ώρα σα. Τελικά, mm -hmm. τον έχουμε κοντά μα όμω τον κύριο Καζάκη από το ΕΠΑΜ. Και να πω ότι σήμερα έχει μια εκδήλωση το απόγευμα, στην οποία Στις θα είναι 6 ώρα, ναι, ναι, στο, 6 ώρα στο Μεταξουργείο. Καλώ ήρθατε. Καλώς και θα καλώς. έχετε και επαφέ με στελέχη αλλά και φόρου τη περιοχή. Βεβαίω, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Mm -hmm. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να πω έτσι μια γενική παρατήρηση. Διάβασα και μια συνέντευξή σα συναδέλφου στον τοπικό τύπο. Είδα ότι και εσεί είστε ιδιαίτερα προβληματισμένο. Ε, ναι, κοιτάξτε, να δείτε οι εξελίξει που έχουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο σε σχέση με την οικονομία και την κοινωνία τη χώρα, όπου εγώ, εγώ, αν θέλετε, και σαν οικονομολόγο, ε, μπορώ να πω μόνο ότι καταραίει. Δεν δε, δε μπορώ να δώσω χαρακτηρισμό. Λοιπόν, υπάρχουν και τα εθνικά θέματα που είναι ανοιχτά και που βεβαίω αποτελούν μια πολύ μεγάλη απειλή για τη χώρα. Και βλέπουμε, βλέπουμε χειρισμού οι οποίοι πραγματικά μα γυρίζουν πίσω σε εποχέ πιο Δηλαδή, το να εγκαθίστανται ξένες βάσει στρατιωτικέ στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν, yeah, αλλά yeah. εδώ μιλάμε για μια νέα ποιότητα κατάσταση yeah. όπου. Ε, πάντα σε αυτή τη χώρα από το 1953 που έγινε η πρώτη, ε, η πρώτη συμφωνία στρατιωτικής διευκόλυνσης των ΗΠΑ για τάσταση των, των στρατιωτικών βάσεων υπήρξε μια συμφωνία, ήρθε για κύριο στη Βουλή Διαφώνησε τον, διαφώνησαν τότε όλα τα δημοκρατικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής ε, μόνο, με, μόνο με την ψήφο του ε, συναγερμού του Παπάγου την εποχή εκείνη έγινε, πέρασε αυτή η συμφωνία αλλά τέλος πάντων τηρήθηκε το τυπικό εδώ μιλάμε για εγκαταστάσεις Νέα Αγχίαλο, Λάρισα, Σούδα κάτω, επάνω Αλεξανδρούπολη, έχουν εγκαταστάθει ήδη στρατιωτικές δυνάμεις και συζητάμε τώρα εάν και τι είναι αυτό και αν έχουμε πλαν B και ιστορίες για αγρίους. Ούτε η Βουλή έχει ενημερωθεί, ούτε έχει κατέβει κάποια συμφωνία για κύρωση, ούτε γιατί τίποτα απολύτως. Οπότε, είναι με ανησυχία, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο, Μιλάμε για στρατιωτική κατοχή. Το διεθνέ δίκαιο αυτού του είδου τη στρατιωτική παρουσία τη θεωρεί στρατιωτική κατοχή. Και αυτό πρέπει να μα ανισχύσει πάρα πολύ. Και πο, πολύ περισσότερο η εμπλοκή σε πολεμικού τυχοδιωτισμού που βλέπουμε να αναπτύσσονται σε όλη την περιοχή μα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είδα ένα άλλο θέμα το οποίο μάλιστα και Παίζει, θα λέγαμε, αρκετά στον τύπο αυτό με, την, με το τι τελικά έχει παραχωρηθεί, τι έχει συμφωνηθεί. Είδατε, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Είχαμε και μια πηγή 24 από του αρχαιολόγου ναι, για του αρχαιολικού χώρου κτλ. Και, και ο κόσμο είναι αναστατωμένο γιατί λέει εντάξει, τόσο πολύ πια δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τι δίνουμε. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα άτυπο πολιτικό διάλογο. Άτυπο με την έννοια ότι δεν φρόντισε η κυβέρνηση να το οργανώσει αυτό, να το γίνει στο κοινοβούλιο και με του φορεί βεβαίω που ενδιαφέρονται. Άτυπο γιατί. Το σήκωσαν ε, ο Σύλλογο Αρχαιολόγων, που είναι και ο Καθήλων έτσι, Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα. Και τι είδαμε. Και μάλλον εξελίσσεται στο αν μπορεί ή όχι η κυβέρνηση να εξαιρέσει. Ε, με συγχωρείτε, αλλά εδώ λένε ψέματα. Εγώ ξέρω ότι στι 14 Ιουνίου 2018 ψηφίστηκε το Πολυνομοσχέδιο. Στο Πολυνομοσχέδιο, στο άρθρο 109, ψηφίστηκε ένα σχέδιο. Νέα τροποποιημένη Δανειακή Σύμβαση, το οποίο μετατρέπει το υπερταμείο όπου δόθηκαν τα αρχαία σε αντισυμβαλόμενο του ευρωπαϊκού μηχανισμού, χωρί την παρέμβαση τη κυβέρνηση. Λοιπόν, όπου εκεί κανένας δεν φρόντισε. Να βάλει ρητή δέσμευση στη, στη, στη Διεθνή Σύμβαση που υπέγραψε τελικά η κυβέρνηση. Ρητή δέσμευση ότι ξερούνται τα αρχαία, είναι εκτό συναλλαγή τα αρχαία, τα μνημεία, όλα αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και προστατεύει. Τώρα, το να μου λέει ο Υπουργό, θα φροντίσουμε να ξερέσουμε, εντάξει με συγχωρείτε, εδώ είπα ο δανειστή, έχει καθορίσει το πλαίσιο. Το έχει υπογράψει η κυβέρνηση. Γιατί δεν φρόντισε τη Διεθνή Σύμβαση να το βάλει αυτό. Ναι, αλλά τέλος πάντων, α, μη τι άλλο, ε, έχει ζώνη, FIR, ε, το, που είναι και τα άλλα δικαιώματα του ελληνικού κράτους, ε, μια όλα αυτά τα πράγματα εξαιρούνται. Γιατί δεν μπήκε στη σύμβαση. Στη διεθνή σύμβαση. Σε μια, ναι, γιατί είδα μια απάντηση ας πούμε, από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε ότι σύμφωνα ναι, ναι. με τον νόμο ΤΑΔΕ, ξέρω εγώ. Αυτά, ναι, αλλά ξέρετε ναι. όμω, απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Για παράδειγμα, οι νομικοί μπορούν να σας εξηγήσουν ότι οποιοδήποτε νόμος υπάρχει τώρα και ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά είναι υποδεέστερος της Διεθνής, της σύμβαση που έχουν υπογράψει. Άρα, γι' αυτό εγώ πάω στη Διεθνή Σύμβαση. Γιατί ο δανειστής θα σου πει δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο νόμος σου. Υπέγραψες κάτι. Εγώ θέλω τους κωδικούς ακίνητης περιουσίας. Από εκεί και πέρα, τι με νοιάζει εμένα τώρα, αν είναι ε, τι λέει το συνταγμά σου ή το λέει νόμος, μα όχι το συνταγμά, το Σύνταγμα παίζει ρόλο, είναι πάνω από τη διεθνή, διεθνή σύμβαση. Αλλά δυστυχώ το θέμα μα είναι το εξή: Ότι δεν τηρείται το Σύνταγμα. Αν τηρώταν το Σύνταγμα, δεν θα ψηφίζαμε σχέδια δανειακών συμβάσεων στη Βουλή. Σχέδια. Θα ψηφίζαμε κανονικά τι δανειακέ συμβάσει και θα βλέπαμε μέσα τι έχει υπογράψει ο Υπουργό Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή κανεί δεν ξέρει. Ναι. Εκτό από του αντισυμβαλόμενου. Τώρα, ποια θέματα θέτετε εσεί βασικά στο τραπέζι, σαν προτάσει. Σαν το είπα. πρώτο βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Δηλαδή, έχουμε αλλίωση του δημοκρατικού πολιτεύματο τη χώρα. Ε, το Σύνταγμα δεν λειτουργεί. Ε, με όλε τι επιπτώσει που έχει και στην εκτελεστική εξουσία, στον τρόπο που λειτουργεί δηλαδή η κυβέρνηση, όλε οι κυβερνήσει από τα μνημονιακέ, το κοινοβούλιο και η δικαιοσύνη. Έχουν αλλοιωθεί όλα. Ο πολίτη είναι αυτή τη στιγμή έρμεο, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του, δεν ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε το πρώτο πράγμα που είναι, είναι να, α, να ακυρωθούν όλες οι συμβάσεις και δεσμεύσεις που έχουν αλλοιώσει το Δημοκρατικό Πολίτευμα και το Σύνταγμα της χώρας. Αυτό είναι το πρώτο, το θεμελιώδες. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί εάν ακυρωθούν, τότε ε, είναι παράνομο το χρέος το οποίο μας έχουν επιβάλει μέσω των παράνομων δανειακών συμβάσεων κτλ. Εάν είναι παράνομο λοιπόν, γιατί να το πληρώνω. Γιατί πρέπει να το πληρώνω. Γι' αυτό κιόλα έχουμε καταφύγει στη δικαιοσύνη ω πολιτικό κόμμα και έχουμε καταθέσει μήνυση, έγκληση επί εσχάτη προδοσία με τον τίτλο Συνηγορία για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματο. Γιατί αυτό μα ενδιαφέρει. Δεν μα ενδιαφέρει απλά να καθίσουν κάποιοι στο σχάμνι, όπω λέει ο λαό μα. Που δεν είναι αμεληταίο, έτσι, προ Θεού, δεν είναι αμεληταίο, αλλά το βασικό είναι αυτό. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα γίνει, η δικαιοσύνη κάνει την, 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 τη δουλειά τη τότε ό,τι έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης μπορεί να τα πάρει πίσω. Οι, οι υπογραφές είναι άκυρες, οι εκχωρήσεις άκυρες, ακόμη και οι πληστηριασμοί που έχουν γίνει σε βάρος Ελλήνων πολιτών, είτε επιχειρηματίες είτε απλή, ή απλή να το πούμε έτσι, με ακίνητα, μπορούν να τα πάρουν πίσω για ό,τι έχει συμβεί στη μνημονιακή περίοδο. Έτσι. Λοιπόν, και με μνημονιακούς όρους. Λοιπόν, Αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρό. Είναι μια νέα μεταπολίτευση, όπω καταλαβαίνετε. Μια νέα μεταπολίτευση που λέμε αποκαθιστούμε το Σύνταγμα, τη λειτουργία τη χώρα και πάμε μπροστά. Εάν δεν το κάνουμε αυτό. τι, τι, τι να συζητήσω τώρα, να σα πω για τι τράπεζε. Να σα πω πώ θα μπορεί να βρει δουλειά ο, ο κόσμο τη στιγμή που μα λατούν συστηματικά σαν χώρα. Πώ ακριβώ. Πα, αν θέλω να κοροϊδέψω, ναι. Μπορώ να το κάνω, ναι. Βεβαίω. Ναι. Ε, τι θέλω να πω, τι τύχη όμω μπορεί να έχει αυτό. Εννοώ δηλαδή πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να. Όσο, τελειά... όσο επιτρέψει ο ελληνικό λαό, θέλω να πω ναι. δηλαδή ότι ο δικαστή δεν θα σου δώσει λύση. Εμεί δεν προσφύγαμε στη ναι. δικαιοσύνη για να μα δώσει λύση. Ο λαό θα δώσει λύση. Αν ο λαό δεν δώσει λύση, δεν υπάρχει περίπτωση δ... κάποιο να βρεθεί δικαστή και να καταδικάσει ο δικαστή. Εγώ σα λέω να καταδικάσει. Και λοιπόν, δεν είδαμε τα πρωτοδικεία, ακόμη και τον Άριο Πάγο, να βγάζει αποφάσει αντιμνημονιακού χαρακτήρα και να μην υλοποιούνται. Για τι συντάξει, για τα μεροκάματα. Και λοιπόν. Δεν υλοποιούνται. Λοιπόν, άρα το βασικό ζήτημα, τι μα ενδιαφέρει μα. Πρώτον, να, να, ξεκινήσει η διαδικασία ανάκριση. Προανάκριση και ανάκριση. Mm. Ώστε να αρχίζουν να, 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 εγκαλούνται από τη δικαιοσύνη, δηλαδή από τον εισαγγελέα, τον αρμόδιο, για ανομωτή εξηγήσει όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πού είναι το πολιτικό προσωπικό τη χώρα, πρώην και νυν, στα 10 χρόνια των μνημονίων, η κρα, ανώτατοι κρατικοί είναι και αυτοί στο παιχνίδι, που πρέπει να απολογηθούν, όπω και τα στελέχη των διεθνών οργανισμών που ενεπλάκησαν στην επιβολή των μνημονιακών καθεστώτων. Αυτό να ξέρετε και μόνο που θα ξεκινήσει. Πρώτον, θα αρχίσει να διευκρινίζεται ό, όλο το πλαίσιο και το. Αυτή τη στιγμή ο κόσμο δεν ξέρει, παράδειγμα, ότι δεν έχουν ψηφιστεί τα μνημόνια από τη Βουλή. Το λέμε και πέφτει από τα σύννεφα ο κόσμο. Βουλευτέ δεν το ξέρουν. Μάλιστα, έφτασε το σημείο και θέλουμε να πώ να το πούμε, θέλουμε να, να, θε, να, θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και, και λόγω και τη δική μα παρέμβαση, όπου η Επιστημονική Επιτροπή τη Βουλή στι 14 Ιουνίου για το πολυνομοσχέδιο είπε για το άρθρο 109 που είναι η Δανειακή Σύμβαση ότι δεν νοείται κύρωση σχεδίου σύμβαση με ισχύ νόμου. Όλα τα μνημόνια και οι Δανειακέ Σύμβασει έχουν κυρωθεί ω σχέδια και έχουν επιβληθεί με τη μορφή νόμου. Λοιπόν, με συγχωρείτε, εδώ είναι, είναι ε, όπως λένε και οι νομικοί, όχι απλά παραβίαση, είναι κατάλυση του συντάγματο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό. Τι ποιο μπορεί να διευκολύνει, Δημοκρατική ή πατριωτική κυβέρνηση, που είναι η υπόθεση του λαού. Δηλαδή να επιλεγεί μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να υλοποιήσει αυτό που η δικαστική εξουσία υποχρεούται να, καταλήξει. Να καταλήξει δηλαδή ότι ναι, συνέβη, να, να δώσει τι τις, τις κατάλληλε ποινέ που βλέπει το ποινικό μα κώδικα σε αυτού που ενέχονται, όσου ενέχονται, όσου κρίνει ότι ενέχονται, και από εκεί και πέρα χρειάζεται μια κυβέρνηση να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πάμε σε μια νέα μεταπολίτευση. Αληθινή αυτή τη φορά. Ωραία, τα περισσότερα θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Καζάκη σήμερα στι 6 το απόγευμα στην εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει το μεταξουργείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.